Ναι. Διαβάζω ναι. το τελευταίο διάστημα σε πολλά sites, εφημερίδες κτλ. Ότι παντρεύεσαι. Ναι. Ισχύει. Θα φάμε κουφέτα. Πιο πιθανό είναι να τα φάτε από τον Άμλετ παρά από μένα. Α, ο Άμλετ εκτός από το εθνικό θα παίξει και θα παντρευτεί κιόλας. Θα παντρευτεί κιόλας, σύμφωνα στις ιδίες του Άμλετ. Όχι, δεν ισχύει καθόλου αυτό. Δεν ξέρω πώς έχει βγει. Πώς έχει βγει αυτό τώρα. Έλατε. Δεν ξέρω, αλήθεια. Να σου πω κάτι, εσείς που κάνετε αυτή τη δουλειά. Δεν να σου ξέρω. Πω εγώ τώρα τι ξέρω ναι. εγώ. Εγώ ρε παιδί μου ήξερα, λέγαμε από πέρσι, εμείς δεν γνωριζόμαστε, αλλά βρισκόμαστε έξω καμιά πρεμιέρα κτλ. Γραφόταν από πέρσι ότι έχετε μια σχέση με τον Άλγη Κούρκουλο. Δεν το έχετε επιβεβαιώσει ποτέ εσείς, mm-hmm. και για αν θέλετε και τη γνώμη μου, καλά κάνετε κτλ. Αυτές οι φήμες φούντουραν, γραφόντουσαν κτλ. Και φέτος διαβάζω πάλι στα έντυπα ότι πια λέει ο Άλκης με την Ευγενία δεν το κρύβουνε. Δηλαδή ότι πάνε μαζί σε μια πρεμιέρα. Οπότε επειδή δεν το κρύβετε, σου λέω ότι διαβάζω, δεν ξέρω αν το κρύβετε δεν το κρύβετε και αν είστε μαζί δεν είστε. Γράφουν τώρα ότι παντρεύεται κιόλας. Εγώ έτσι το κατάλαβα αυτή, με αυτή τη σειρά. Όταν μια σχέση περνάει ο καιρός, λέει ο άλλος θα παντρευτούν. Κιόλας, ναι, οπότε θα το γράψω. Μετά, αν παντρευτείτε, θα κάνετε παιδιά, ξέρεις. Ναι. Αυτό το φυσιολογικό. Μετά θα χωρίσετε. Ό,τι γίνεται ζωή, ξέρεις. Αφού μου πω ότι καλά κάνω και δεν μιλάω, θα το κρατήσω αυτό. Δεν έχεις μιλήσει ποτέ για τα προσωπικά σου. Όχι, δεν έχω μιλήσει. Νομίζω σας το είχα ξαναπεί. Αν νιώσω κάποια στιγμή ότι είναι κάτι που όντως θα παντρευτώ ή. Όντως θα προχωρήσει κάτι. Ναι, νομίζω ότι τότε. Πάντως θα... με τον Άλκη, από ό,τι κατάλαβα, έχετε μια πολύ στενή σχέση, ρε παιδί μου. Τώρα δεν θέλω εγώ να την προσδιορίσω. Έχετε μια πολύ στενή σχέση. Δεν λέω εγώ ερωτική ή όχι. Είστε καιρό μαζί, έτσι, σαν φίλοι. Μόνο όταν σε ένα μήνα θα παντρευτεί. Πάντως το συγκεκριμένο δημοσίευμα, επειδή το είδα κι εγώ. Και από μόνη σου σε πήραν τηλέφωνο. Μου κάνανε πλάκα. Ομολογώ. Γενικά έγινε μια αναπαραγωγή. Δεν ξέρω ποια είναι η πηγή, δηλαδή ναι. που γράφτηκε πρώτη φορά. Έγινε μια τρελή αναπαραγωγή και μου κάναν πλάκα φίλοι μου, δηλαδή όταν το είδανε. Και κάποια στιγμή, μάλιστα, εγώ ήμουν στη φούρια των προβών, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Και μου λέει, μια κυρία μου λέει, Βιανία, ισχύουν τα ευχάριστα. Και τη λέω, ναι, ευχάριστα για ποιον. Δεν είχα καταλάβει σε τι αναφερόταν. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν. Αλήθεια, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ένας αρχισυντάκτης λέει ότι παιδιά. Πρέπει να κάνουμε θέματα, δεν ξέρω. Ο Άλκης τι τύπος ανθρώπου είναι? Θα τον καλέσεις και θα σου όχι, εγώ έχω άποψη γιατί εμείς κάναμε πέρσι και μια πολύ ωραία συνέντευξη με μηχανή. Οδηγούσα εγώ μια μηχανή και ο Άλκης μια μηχανή δίπλα μου και πηγαίναμε στην παραλιακή και κάναμε μια πολύ ωραία συνέντευξη και άρεσε και στον κόσμο επειδή την είδαν και αρκετά, ας πούμε.